πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος έχει καταφέρει να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Για να δούμε τον Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Τι, έλα, Μανώλη. Τα δείχνει όλα η εικόνα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα θα επικοινωνήσουμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Έχει καταρρεύσει ο Αγίος Νικολάος. Και όπως μας περιγράφει ο Μανώλης στο διπλωματικό. Μας ακούς, Μανώλη? Και πάλι. Έλα, Μανώλη. Έλα. Λοιπόν, τώρα σας ακούω λίγο από μακριά. Αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο κοντά τον ήχο, και εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στην Αλεξανδρέτα, διότι για να επισκεφτούμε τον Ελληνοορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου. Έχει πέσει μεγάλο μέρος, τεράστια ζημιά. Δεν μπορεί να. Μάλιστα, απαγορεύεται κάποιος να μπει μέσα. Εμείς ήρθαμε να προσκυνήσουμε και να δούμε και την κατάσταση που βρίσκεται ο Ελληνοορθόδοξος ναός. Βλέπετε, τα καμπαναριό έχει μείνει, αλλά δυστυχώς ο ναός εσωτερικά έχει καταρρεύσει. Διότι η Ορθοδοξία έχει πολύ έντονη παρουσία και στην Αλεξανδρέτα και στην Αντιόχεια, με δεκάδες χιλιάδες Ορθόδοξους χριστιανούς. Και ένας από τους ναούς τους βρίσκεται εδώ, είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου. Εδώ στην Αλεξανδρέτα, γύρω τα κτίρια, εντάξει, είναι εγκατελειμμένα, δεν μένει κάποιος, δεν έχουν μεγάλες ζημιές. Στις γειτονιές είδαμε πολλά πράγματα, μπορούμε να σας δείξω και μια εικόνα και δεν περιορίστε, ας εμείτε. Και αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση, είδαμε ένα σούπερ μάρκετ, το ΣΟΚ, τουρκική αλυσίδα, πήγε να γίνει πλιάτσικο εκεί και η αστυνομία σταμάτησε τους πολίτες και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Mm-hmm. Δυστυχώς, βλέπετε, εσωτερικά ο ναός έχει καταρρεύσει. Δεν έχει μείνει τίποτα και πρέπει να σίγουρα χρειάζεται ολόκληρη ανέγερση. Προφανώς. Από την αρχή, ναι. Από την αρχή, νοικοδόμηση από την αρχή. Έχουμε πληροφορίες για πολλούς Ορθόδοξους χριστιανούς που χρειάζονται βοήθεια εδώ στην ευρύτερη περιοχή και στην Αλεξανδρέτα και στην Αντιόχεια. Άστεγοι ή κάποιοι μένουν προληπτικά στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και στην Αντιόχεια, αλλά και εδώ. Και εδώ βλέπετε την κατάσταση του Ορθόδοξου Ναού του Αγίου Νικολάου. Εδώ βλέπετε τα συντρίμια. Έκλεισαν την πόρτα, μας είπαν, βεβαίως για προληπτικούς λόγους. Μην πλησιάζεις, βρε Μανώλη, και εσύ τώρα. Για να μην πήκα. Ναι. Όχι, εντάξει. Ναι. Εδώ και το καμπαναριό έχει μεγάλη ζημιά και αυτό θα πρέπει να πέσει. Πρέπει να χτιστεί ξανά αυτός ο ναός. Έχει καταρρεύσει ο ναός. Δυστυχώς. Ναι, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα. Δυστυχώς, αλλά και πάλι εμείς εδώ προσκυνήσαμε. Τους δρόμους μέσα, Μανώλη, στα μακρινά μέρη που είμαστε. Μας έδειξες πριν την κατάσταση στο λιμάνι, εκεί στο παραθαλάσσιο κομμάτι. Ακριβώς. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, πώς την είδες την κατάσταση? Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, σας λέω. Απίστευτα κτίρια έχουν πέσει. Τεράστια κτίρια και σας είπα, είδα και προσπάθεια πλιάτσικου σε σούπερ μάρκετ. Και μου προκάλεσε εντύπωση και είχαν έρθει τρεις αστυνομικοί και απομάκρυναν κάποιους πολίτες που επιχείρησαν να μπουν σε ένα κλειστό σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς, δηλαδή, τρίτη βέβαια. Μέρα σήμερα ο κόσμος δυσκολεύεται πια να έχει προμήθειες και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να. Να εξοργίζεται όταν δεν έχει την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται. Ο κόσμος, Μανώλη, και πολύ σωστά το λες, μένει στα αυτοκίνητά του και σε κάποιους πρόχειρους καταβλισμούς, σε σκηνές, ή έχει επιλέξει να φύγει? Και αν μπορεί να φύγει. Περισσότεροι μένουν. Όσους περισσότερους είδαμε, μένουν στα αυτοκίνητά τους. Όσοι έχουν. Όσοι δεν έχουν, σε σκηνές που στείνονται στην πόλη. Αλλά και όσοι δεν μπορούν, εγκαταλείπουν. Όσοι καταφέρουν, εγκαταλείπουν την πόλη. Φεύγουν για Κωνσταντινούπολη, φεύγουν για Άγκυρα. Ήδη οι τουρκικές αερογραμμές σήμερα ανακοίνωσαν δωρεάν εισιτήρια όσοι θέλουν να φύγουν από τις πόλεις αυτές, από τις σεισμόπληκτες περιοχές. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά. Προφανώς, γιατί τώρα, και κάπου πρέπει να έχεις να πας κάπου, Μανώλη. Έχουμε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, περπατώντας τώρα. Εδώ έχουν ανάψει φωτιές. Ναι. Εδώ έχουν ανάψει φωτιές για να ζεσταθούν, γιατί μένουν στα αυτοκίνητά τους, μας έλεγαν οι άνθρωποι. Τι βλέπετε. Θερμοκρασία έχει, δηλαδή, Μανώλη, εκεί σημείς. Τώρα. Λοιπόν, και έβελε. Εδώ, παιδιά, τώρα την ημέρα είναι καλά. 5-6 βαθμούς έχει. Αλλά το βράδυ πάρα πολύ κρύο. Να δούμε εδώ τι γίνεται, γιατί μας λένε ότι... Η κρατική παρουσία υφίσταται, Μανώλη, ή υπάρχουν θέματα συντονισμού? Υφίσταται στις διασώσεις. Εγώ μέχρι στιγμής...
κρατική αρρωγή είδα σε σχέση με την Αντιόχεια. Εδώ. Άλλο ένα καταστραμμένο. Μικρά προβλήματα, εντάξει. Βλέπετε, βλέπετε τι έχει γίνει εδώ. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Πρέπει να πούμε ότι ο Μανώλης τώρα απλώς περπάτησε και βρήκε το κτίριο μπροστά του. Δηλαδή κάνει, είναι ζωντανή μαρτυρία αυτό. Ναι, μα μας είπε πριν εκατοντάδες κτίρια. Γι' αυτό εκατοντάδες. Πάμε να το κάνουμε μαζί, γιατί και εγώ ό,τι βλέπετε τώρα το βλέπω. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά ήρθα με το αυτοκίνητο στα γρήγορα, δεν έχει μείνει τίποτα εδώ και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια όπως διαπιστώνεται εδώ. Λοιπόν, προχωράμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Εδώ είναι το εμπορικό κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς, βέβαια, καταλαβαίνετε, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Εδώ βλέπαμε το πλοιάκι. Είναι σαν σχεδόν σαν πόλη φάντασμα. Και... δηλαδή, φαίνεται κανένας άνθρωπος αραιά και πού. Έλα. Βασικά, όλοι στους δρόμους. Δηλαδή, περπατούν για κάποιον άσκοπο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Μανώλη, απλώς σε διακόπτουμε, γιατί αυτή τη στιγμή στη ζωντανή μετάδοση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Ερντογάν, ο οποίος έχει πάει σε κάποιο. Ναι. Στο Καχράν Μαράς. Στην πόλη του Μάρας. Μάρας. Στην πόλη Μάρας, ακριβώς. Μάλιστα. Εκεί που οργανώθηκαν καλύτερα τα πράγματα, γιατί ήταν το επίκεντρο του σεισμού και εστίασαν εκεί την προσοχή τους πρώτα οι τουρκικές αρχές. Αλλά εγώ τώρα θα επιχειρήσω. Κοιτάξτε, κατεστραμμένα αυτοκίνητα από το σεισμό. Πέσανε τα μπάζα πάνω. Βλέπετε τι έχει γίνει το αυτοκίνητο. Ναι. Όπου και να κοιτάξει, καταστροφή. Λοιπόν. Θα δώσετε ένα λεπτάκι, παιδιά. Προσπατάω λίγο γρήγορα. Όσο χρειάζεσαι, Μανώλη, μην το συζητάς. Πάρε και την ανάσα σου. Εσύ μας κατευθύνεις. Είσαι εκεί και είσαι το ρεπορτάζ μας, τα αυτιά και τα μάτια μας. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε εδώ, να έρθει ανθρωπιστική βοήθεια για την καθημερινότητα των πολιτών, διότι όσο τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά, οι άνθρωποι δεν έχουν προμήθειες. Εντάξει, τους δίνουν νερό. Τους δίνουν διάφορα πράγματα, ας πούμε πάνες. Εγώ σου λέω βρεφικό γάλα. Mm-hmm. Απλά πράγματα τα οποία τα σκεφτούμε στην καθημερινότητα μας, τα έχουμε. Αλλά εγώ σας λέω τα πιο απλά, δεν σου λέω την τροφή ούτως ή άλλως που ενδεχομένως να δίνουν οι αρχές, αλλά χρειάζεται και, κοιτάξτε τώρα, πάμε σε ένα... τι έχει στην πόλη, θα καταλάβετε τώρα τι έχει συμβεί στην πόλη, γι' αυτό και προχωρώ. Γκούρμπιλα. Λοιπόν, εδώ να έχει ανοίξει ένα μαγαζί που πουλάει σάντουις και τέτοια και μάλλον και εμείς θα πάμε εκεί, γιατί εδώ άμα δεν πάρεις κάτι εκεί που βρεις, μετά πίνασες. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ, έλα. Ναι. Έχουν πέσει ολόκληρα κτίρια. Έχουν έρθει και γερανοί. Εκεί γίνονται προσπάθειες διασώσεων, Μανώλη, ή... Ναι, προσπάθεια. Βλέπουμε ότι έχουν έρθει και σωστικά συνεργεία. Έχει έρθει και γερανός. Δεν έχει μείνει τίποτα. Κοιτάξτε, με βαριοπούλες προσπαθούν να σπάσουν τις πέτρες εκεί πάνω, τα μπάζα, μήπως βρουν κάποιον. Αλλά εδώ είναι ανθρωπιστικές οργανώσεις, μουσουλμανικές ανθρωπιστικές οργανώσεις που βλέπω ότι προσπαθούν να δουλέψουν και εκεί ο γερανός. Προσπαθούν να παιδιά, κάτω από αυτά τα μπάζα, πραγματικά, ένα τεράστιο οικοδόμημα. Κοιτάξτε, όλο αυτό το οικοδόμημα έχει πέσει. Είναι τόσο μεγάλη η έκταση η οποία έχει πληγεί και τόσες πολλές οι πόλεις που δεν μπορείς να, όπου και να κοιτάς, πρώτον συντρίμια. Υπάρχει συντρίμια, δεύτερον υπάρχουν προφανώς άνθρωποι θαμμένοι στα χαλάσματα την ώρα που έγινε ο σεισμός. Δυστυχώς είναι... δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που είναι κάτω από τα συντρίμια και αναλαμβάνω την ευθύνη και το λέω, ελπίζουμε να απεγκλωβιστούν, ελπίζουμε να όλα να πάνε καλά, αλλά όταν μετράς τα κτίρια και τα μπάζα που εγώ έχω τρελαθεί, ναι. Έχω τρελαθεί. Σε καταλαβαίνουμε, Μανώλη, πραγματικά. Περίμενα ότι θα δω στην πόλη Μάρας και στον Γκαζιάντεπ, αλλά αλλά τα πράγματα στην Αντιόχεια και είναι χειρότερα από ό,τι σκεφτόμασταν ότι είναι. Και εδώ, άλλο ένα κτίριο. Πάλι μπάζα.
πάλι σωστικά συνεργεία. Είναι τρομακτική η καταστροφή. Επιχειρούν όμως ομάδες διάσωσης εκεί. Προφανώς έχουν πληροφορίες ότι μπορεί κάποιος να είναι στα συντρίμια. Yeah. Δείτε, κοιτάξτε, εκεί έχουν πέσει όλα τα κτίρια μέσα. Δείτε. Μανώλη, μας κάνει εντύπωση ότι τα κτίρια έχουν γίνει σκόνη σχεδόν. Δηλαδή, σκόνη. Έχουν γίνει σκόνη. Είναι τρομακτικό έτσι. Αυτό το πράγμα. Και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι μόνοι τους σκάβουν, μόνοι τους προσπαθούν, μαζί με τα σωστικά συνεργεία, να σηκώσουν τα μπάζα από κάτω, μήπως βρουν κάτι τα πετά. Δεν ξέρω υπό αυτές τις συνθήκες και προχωράω. Γιατί όταν πηγαίναμε προς τον ναό του Αγίου Νικολάου, δεν καταφέραμε γιατί λόγω μεγάλης κατάρρευσης εκεί. Και βλέπετε τα σωστικά συνεργεία, περπατούν, προσπαθούν να ξεκουραστούν κάποιοι. Εδώ είναι, δηλαδή εγώ έχω έρθει στην Αλεξανδρέτα χρόνια πριν, είναι ο πιο εμπορικός δρόμος και έσφιζε από ζωή. Και τώρα... Τώρα τι να πεις, Μανώλη, τώρα προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν. Μα ούτε οι άνθρωποι. Πέτρα πάνω στην πέτρα δεν έχει μείνει. Αυτά είναι κονιορτοποιημένα όλα, σκόνη έχουν γενικά. Πάντως, εμένα μου προκαλεί εντύπωση που έχουν πέσει, Μανώλη, κάποια καινούργια κτίρια, έχουν υποστεί ολικές καταστροφές και κάποια πιο παλιά κτίρια στέκονται ακόμη. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν έχουν αντέξει, αλλά στέκονται. Ναι. Ναι, αλλά στέκονται. Στέκονται. Ναι, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εκεί πρέπει να υπάρχουν και ευθύνες προφανώς, έτσι ώστε να... γιατί εγώ είδα, σας λέω, ολοκένουριο κτίριο με πανάκριβα διαμερίσματα, φαίνεται, δηλαδή καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Έχει σκάσει κανονικά το κτίριο, είναι έτοιμο όροπο και μπορεί να έχουν δώσει και 300.000 ευρώ για το διαμέρισμα στην Αλεξανδρέτα τώρα. Κι άλλος όρος με έρευνα μπροστά όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Πια τους βλέπω και λίγο απογοητευμένους τους άντρες των σωστικών συνεργείων εκεί, κουρασμένοι. Είναι φυσιολογικό, έχουν περάσει. Είναι η τρίτη μέρα, Μανώλη, και, και οι ελπίδες είναι, λιγοστεύουν σιγά-σιγά και η συνεχής εργασία και ταλαιπωρία των ανθρώπων των σωστικών συνεργείων φορτώνεται το ένα πίσω από το άλλο. Είναι. Εδώ τώρα τι να βρεις. Πάντα η ελπίδα υπάρχει. Αλλά αυτό το κτίριο έχει πέσει προς την μεριά μας, από την πλευρά μας. Είναι ολόκληρο τετράγωνο. Δηλαδή και όλοι... Μανώλη, συγγνώμη, είναι σαν να έχει ανοίξει ο ορίζοντας αυτό το πράγμα εκεί. Τώρα, τώρα μιλάμε πολύ σιγά, ναι. Γιατί προσπαθούν να ακούσουν, σταμάτησαν και τα μηχανήματα για να ακούσουν κάποιον ήχο, αν υπάρχει, με αυτήν την ελπίδα. Σταμάτησαν όλα τα μηχανήματα, μήπως βρεθεί κάποιος, μήπως... Ψάχνουν, ψάχνουν παιδιά. Παρακολουθούμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι στην Αλεξανδρέτα. Δεν μας μιλάει γιατί στην περιοχή αυτή τη στιγμή είναι σωστικά συνεργεία. Προσπαθούν να ακούσουν κάποιον ήχο. Απόλυτη κάποιο σημάδι κάτω από τα χαλάσματα. Από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Έναν ήχο, μια φωνή. Κάποιος μπορεί να είναι ζωντανός και εγκλωβισμένος εκεί για να επιχειρήσουν τα σωστικά συνεργεία. Πάντως εδώ βλέπουμε σχεδόν είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο. Έχει το ανοίξει οποίο... ορίζοντας. Ναι, έχει, ναι, ναι, έχει ναι, καταρρεύσει. Εδώ τώρα δεν ψάχνουν ένα-δύο άτομα. Καταλαβαίνετε πόσοι άνθρωποι ζούσαν κάτω από αυτά τα συντρίμια, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ο αριθμός των ανθρώπων, δεν λέω νεκρών, των ανθρώπων που είναι κάτω από τα συντρίμια είναι δεκάδες χιλιάδες. Από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά για τους ανθρώπους. Λοιπόν, Μανώλη, σε αφήνουμε να συγκεντρωθείς και εσύ, να πάρεις μια ανάσα βασικά. Ανάσα και να συνεχίσεις, ναι. Γιατί συνεχίζεται, ο Μανώλης είναι εκεί και θα είναι πάντα εκεί, όπως είναι εικόνες πάντα και... στο ρεπορτάζ.